Καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο αυτής της σειράς με την καινούργια πόλη μας. Στις 60 ημέρες δηλαδή. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε κατασκευάσει αυτές τις πολυκατοικίες που βλέπετε ακριβώς πίσω μου. Επίσης είχαμε φτιάξει αυτό το τεράστιο πάρκο με την πλατεία και το συντριβάνι στο κέντρο. Και σήμερα φυσικά θα συνεχίσουμε το χτίσιμο. Πριν όμως γίνει αυτό, πατήστε like στο βίντεο και κάντε subscribe στο κανάλι. Με βοηθάτε έτσι. Θα ξεκινήσουμε σε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο χτίζοντας ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ. Πρώτα θα φτιάξουμε το περίγραμμα του σούπερ μάρκετ μας, το οποίο θα είναι φτιαγμένο από τούβλα. Αυτό θα είναι το περίγραμμα. Είναι αρκετά μεγάλο για σούπερ μάρκετ. Τώρα θα υψωθούν οι γωνίες του, οι οποίες θα είναι φτιαγμένες από πέτρινα τούβλα. Στη συνέχεια πρέπει να υψωθούν οι τείχοι του πρώτου ορόφου. Η τείχη είναι έτοιμη και σειρά έχει είσοδος και τα παράθυρα. Η είσοδος για τους πεζούς θα βρίσκεται στα αριστερά του κτηρίου, η οποία θα είναι διπλή. Παράθυρα θα υπάρχουν μόνο από την μπροστινή πλευρά του κτηρίου, καθώς και πάνω από τις πόρτες. Επίσης θα μπουν τα τζάμια στα παράθυρα και κάτω από τις πόρτες και γενικά για πάτωμα θα μπει αυτό το μπλοκ. Οι δύο ξύλινες πόρτες θα είναι μαύρες. Επίσης ας φτιαχτεί τώρα το πάτωμα. Στο πέμπτο μπλοκ ύψος και πάνω από τα παράθυρα ακριβώς θα υπάρχουν stone slabs. Θα χρησιμεύουν σαν στήριγμα για τον τοίχο και επίσης ως διακοσμητικό. Δίπλα από τις εισόδους θα υπάρχουν ξύλινα κάγκελα, τα οποία θα στηρίζουν μια μικρή άσπρη οροφή που θα βρίσκεται πάνω από τις πόρτες. Δίπλα από τις ξύλινες πόρτες και τα παράθυρα θα υπάρχουν ξύλινες βάσεις, οι οποίες θα κρατάνε πάνω τους φαναράκια. Στο υπόλοιπο κτίριο γύρω-γύρω θα υπάρχουν τα ίδια φαναράκια, στις ίδιες ξύλινες βάσεις. Στο αριστερό σημείο του σούπερ μάρκετ θα υπάρχει το πάρκινγκ του, το οποίο θα είναι φτιαγμένο από άσφαλτο. Το πάρκινγκ θα προστατεύεται από σιδερένιες μπάρες. Στις γωνίες του θα υπάρχουν δύο ψηλές κολόνες, που θα προεξέχουν λίγο προς τα έξω. Επίσης στην οροφή τους θα έχουν ένα φαναράκι. Η άσφαλτος θα ενώνεται με τον δρόμο, και έτσι λοιπόν θα συνεχίζει μέχρι μέσα. Οι θέσεις του πάρκινγκ θα διαχωρίζονται από μεγάλα ξύλινα κάγκελα. Σε κάθε πάρκινγκ θα υπάρχουν άσπρες λωρίδες που θα σου δείχνουν προς τα που πρέπει να κινηθείς. Μοιάζουν κάπως έτσι δηλαδή. Μόνο στο τελευταίο κομμάτι θα υπάρχει τελείως άσπρο πάτωμα. Αυτό θα είναι το πάρκινγκ για τα φορτηγά του σούπερ μάρκετ. Σε αυτό το σημείο θα διαχωρίζεται η είσοδος από την έξοδος. Η ακριανή πόρτα θα είναι η είσοδος του σούπερ μάρκετ, από την οποία θα μπορούν οι πελάτες να έρχονται έτσι και να πηγαίνουν στα ράφια. Σε αυτό το σημείο θα υπάρχουν τα ταμεία, τα οποία θα είναι δομημένα με αυτόν τον τρόπο. Στις άκρες τους θα υπάρχει και από ένα φαναράκι. Επίσης στο διάδρομο της εισόδου θα υπάρχουν και άλλα φανάρια, για να φωτίζει όλος ο διάδρομος. Τα ταμεία θα είναι διπλά. Θα υπάρχει δηλαδή αυτός ο χώρος όπου θα δουλεύουν οι υπάλληλοι, ο οποίος το φυλάσσεται και από μία πόρτα. Έπειτα οι πελάτες θα περνάνε από το ταμείο και θα μπορούν να έρχονται στο διάδρομο της εξόδου, για να πηγαίνουν έξω. Οι διάδρομοι του σούπερ μάρκετ θα είναι πολύ απλοί. Στην ουσία θα αποτελούνται από σιδερένια ράφια. Αυτά λοιπόν θα είναι τα διαχωριστικά των ραφιών. Το κάθε διαχωριστικό θα έχει από τρεις σειρές ράφια. Θα μοιάζει δηλαδή κάπως έτσι. Παρ' όλα αυτά στις άκρες θα υπάρχουν ξύλινοι φράχτες, ώστε να μην τραυματιστεί κανείς στις γωνίες των ραφιών. Και πάνω στους φράχτες θα υπάρχουν φαναράκια. Όλα μας τα ράφια είναι έτοιμα. Το αποτέλεσμα όταν περνάς από κάποιον διάδρομο να φαίνεται κάπως έτσι. Στην άλλη άκρη του σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας τεράστιος πάγκος. Αυτός ο πάγκος θα βρίσκεται εδώ πέρα γιατί θα είναι όλα τα τυριά και τα λαντικά. Μέσα από τον πάγκο θα υπάρχουν πάρα πολλά ψυγεία, τα οποία θα μοιάζουν κάπως έτσι. Και καρέκλες ενδιάμεσα για τους υπαλλήλους που εξυπηρετούν εκείνη την ώρα. Στις γωνίες του πάγκου θα υπάρχουν και δύο φαναράκια, καθώς και ενδιάμεσα από κάθε ψυγείο. Ο πρώτος όροφος του σούπερ μάρκετ είναι έτοιμος, γεμάτος με τις λεπτομέρειες που ζητάτε. Τώρα πρέπει να τοποθετηθεί η οροφή. Η οροφή τοποθετήθηκε και μαζί της κάποια νέα φανάρια για να φωτίζει όλος ο χώρος. Σειρά έχουν οι τείχοι του δεύτερου ορόφου του σούπερ μάρκετ. Και οι τέσσερις τείχοι είναι έτοιμοι, αλλά πρέπει να υψωθούν και οι πλαϊνές κολόνες. Αυτό είναι το πιο εύκολο κομμάτι γενικά. Σειρά έχουν τα παράθυρα από τον μπροστινό τείχο, τα οποία θα ακολουθούν κατά γράμμα τη τείχη των από κάτω παραθύρων. Το μόνο που θα αλλάζει θα είναι πάνω από την είσοδο, εφόσον δεν θα υπάρχουν πόρτες. Σειρά έχουν τα τζάμια τώρα. Τα τζάμια μας τοποθετήθηκαν σωστά. Το μοτίβο παραμένει ίδιο και στον πάνω όροφο. Δηλαδή θα υπάρχουν πέτρινα slabs. Επίσης το ίδιο μοτίβο θα ακολουθηθεί και στον φωτισμό. Ό,τι υπάρχει από κάτω θα μπει ακριβώς και από πάνω. Στην είσοδο του κάτω όροφου θα υπάρχουν κάποιες σκάλες στο κέντρο. Σε αυτό εδώ το σημείο, ας πούμε. Οι οποίες θα οδηγούν στο δεύτερο όροφο απευθείας, άμα χρειάζεται κάποιος. Στον πάνω όροφο θα υπάρχουν κάποια ράφια. Ωστόσο, αυτά θα είναι μόνο τρία.
Δηλαδή δεν θα είναι όλος ο όροφος γεμάτος με ράφια. Η δομή των ραφιών θα είναι ακριβώς η ίδια με τον κάτω όροφο. Δηλαδή ξύλινες κολόνες στο πλάι με φαναράκια από πάνω τους. Στον πάνω όροφο λοιπόν θα υπάρχουν πολλοί πάγκοι με διάφορα προϊόντα. Όπως έτοιμο ψημένο φαγητό, καραμέλες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς σε ένα σούπερ μάρκετ. Οι πάγκοι θα ξεχωρίζουν μεταξύ τους το ποιος είναι γιατί πράγμα, καθώς θα έχουν διαφορετικό χρώμα στολισμού. Για παράδειγμα, ο πάγκος με τα φαγητά θα έχει αυτό το χρώμα. Ο πάγκος με τα γλυκά θα έχει πιο ανοιχτό ροζ χρώμα. Και ούτω καθεξής. Στις δύο γωνίες θα υπάρχουν οι αποθήκες με αυτά τα προϊόντα που θα πουλάνε οι πάγκοι. Και θα είναι κλειστές. Απαγορευμένες από τους καταναλωτές. Και οι τείχοι θα είναι σιδερένια ώστε να ταιριάζουν με τους πάγκους. Όλες οι πόρτες σε αυτό το σημείο θα είναι άσπρες. Και θα υπάρχουν πόρτες παντού, ώστε έτσι να μπορούν οι υπάλληλοι να πηγαίνουν από τα δωματιάκια σε όλους τους πάγκους. Μπροστά από τις πόρτες στις κεντρικές θα υπάρχει και ασφάλεια. Επίσης θα υπάρχουν ξύλινοι φράχτες, οι οποίοι θα ορίζουν τη σειρά που θα περνάει ο κάθε πελάτης. Και στις γωνίες αυτούς τους φράχτες θα υπάρχουν φαναράκια. Η τελευταία πινελιά θα είναι οι καρέκλες στις οποίες θα κάθονται οι υπάλληλοι που θα εξυπηρετούν τους πελάτες. Επίσης ως διακοσμητικό θα υπάρχει ένα μπλοκ ακόμα πάνω από τους πάγκους, το οποίο θα ακολουθεί ακριβώς την πορεία τους. Και θα μοιάζει δηλαδή κάπως έτσι. Και στις δύο γωνίες θα ενώνεται με σιδερένια κολόνα. Αφού ο δεύτερος όροφος τελείωσε, ήρθε η ώρα να μπει και το ταβάνι του. Στο κέντρο αυτού του σημείου θα υπάρχει και ένας πολυέλαιος με τέσσερα μεγάλα φώτα, μιας και υπήρχε πολύ σκοτάδι από κάτω. Το σούπερ μάρκετ μας εξωτερικά μοιάζει αρκετά όμορφο, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα η ταράτσα του. Σε αυτό το σημείο θα φύγουν οι μπάρες μας. Επίσης θα φύγει αυτή η κολόνα και αυτές οι μπάρες. Και θα συνεχίζει άσφαλτος προς αυτή την κατεύθυνση. Όλο το πίσω μέρος του σούπερ μάρκετ θα είναι άσφαλτος. Η κολόνα θα τοποθετηθεί εδώ πέρα. Τα κάγκελα θα πηγαίνουν μέχρι το τέρμα. Και άλλη μία κολόνα θα υπάρχει στην άκρη, ίδια με τις προηγούμενες. Σε αυτό το σημείο η άσφαλτος θα ανεβαίνει προς τα πάνω. Κάπως έτσι λοιπόν θα ανεβαίνει η άσφαλτος μέχρι την ταράτσα. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο θα φύγουν όλες οι μπάρες και θα έχει τείχο μέχρι πάνω. Τα μοιάζει δηλαδή κάπως έτσι. Από μπροστά οι μπάρες απλά θα ανέβουν λίγο ύψος. Στην είσοδο του πάρκινγκ θα υπάρχουν και εκεί κολόνες, με φαναράκια επάνω τους. Ο δρόμος γύρω-γύρω θα έχει τη στήριξη από τις πέτρες και σε αυτό το σημείο θα υπάρχουν μπάρες. Επίσης οι μπάρες από εδώ πέρα θα φύγουν και θα μπει τείχος στη θέση τους. Σε αυτό το σημείο οι μπάρες θα υψωθούν και θα μπει και τείχος από πάνω για να διαχωρίζει τη μία μεριά από την άλλη. Ο δρόμος από το πλάι θα καλυφθεί τελείως με πέτρες. Το ίδιο και από μπροστά. Πλέον ο δρόμος θα μοιάζει κάπως έτσι προς τα πάνω και από κάτω του θα έχει στήριγμα ακόμα περισσότερες πέτρες. Για να μην έχει κίνδυνο να πέσει. Από την εξωτερική πλευρά, μάλιστα, θα είναι διακοσμημένος ο χώρος, με ανάποδες σκάλες. Έτσι θα δίνει ένα κυκλικό σχήμα στο δρόμο μας από την κάτω πλευρά. Το ίδιο θα γίνει και από τη μέσα. Φυσικά και γύρω από το δρόμο θα υπάρχουν προστατευτικές μπάρες. Δεν θα θέλαμε κάποιο όχημα να πέσει από κάτω κατά λάθος. Τώρα ο δρόμος που οδηγεί προς την ταράτσα φαίνεται πολύ όμορφος. Σε αυτό το σημείο θα υπάρχει μία ακόμα πόρτα, η οποία θα οδηγεί από το πάρκινγκ μέσα στο σούπερ μάρκετ απευθείας. Και θα βγάζει κάτω από τη σκάλα. Παρ' όλα αυτά θα είναι πάλι στην κεντρική είσοδο του μαγαζιού. Όσο για τον δρόμο από αυτή εδώ την πλευρά θα συνεχίζει προς το σούπερ μάρκετ. Σε αυτό το σημείο θα υπάρχει ειδική είσοδος λοιπόν, όπου θα μπαίνουν τα φορτηγά του σούπερ μάρκετ για ανεφοδιασμό. Θα είναι διαφορετικό πάρκινγκ από αυτό των καταναλωτών. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και αυτό το χώρισμα εδώ πέρα. Η είσοδος του θα μοιάζει κάπως έτσι. Και από αυτή τη μεριά θα συνεχίζεται ο τείχος και τα κάγκελα. Ο δρόμος θα συνεχίζεται κανονικά μέσα με λωρίδες. Και σε οποιοδήποτε από αυτά τα σημεία θα μπορούν να παρκάρουν τα φορτηγά. Επίσης, σε αυτό το σημείο θα υπάρχει άλλη μια πόρτα, μονή αυτή τη φορά, από όπου θα μπαίνουν οι αποθηκάροι που θα κουβαλάνε τα προϊόντα από τα φορτηγά μέσα στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Στις γωνίες θα μπουν μερικά διακοσμητικά φωτάκια, όπως και στο τέλος του κάθε πάρκινγκ. Και στην αρχή επίσης, ώστε οι οδηγοί να βλέπουν το βράδυ που πάνε. Τώρα σειρά έχει να γεμίσει άσφαλτο όλη τα ράτσα και να μοιάζει κάπως έτσι τελικά. Και τώρα μπαίνουν τα ρεύματα κυκλοφορίας. Τα ρεύματα αυτά θα πηγαίνουν κυκλικά, δηλαδή θα έρχονται μέχρι αυτό το σημείο. Ενδιάμεσα θα υπάρχουν στροφές για πάρκινγκ σε κάθε μεριά. Τα πάρκινγκ θα είναι παράλληλα, δηλαδή δεν θα υπάρχει πάρκινγκ σε αυτό το σημείο, θα είναι μόνο δρόμος για να έρχονται από την άλλη πλευρά. Τα πάρκινγκ λοιπόν είναι αυτά που υπάρχουν ενδιάμεσα από τις άσπρες γραμμές, δηλαδή τα μαύρα. Αυτό θεωρείται πάρκινγκ. Επίσης θα υπάρχει άλλη μία λωρίδα στο κέντρο του δρόμου, για να μην μπερδεύονται τα αμάξια και κολλάνε μεταξύ τους, να μπορούν να πηγαίνουν από τη μία και από την άλλη να έρχονται. Τώρα το σχέδιο της ταράτσας μοιάζει κάπως έτσι. Το μόνο που έχει μείνει είναι να μπουν κολόνες ενδιάμεσα από τα πάρκινγκ για να τα διαχωρίζουν. Οι κολόνες είναι φτιαγμένες έτοιμες. Τώρα πρέπει να υψωθούν οι γωνιακές, χοντρές κολόνες ώστε να ενωθούν με όλες αυτές. Οι κολόνες αυτές θα ενώνονται και μεταξύ τους. Και ύστερα θα ενώνονται παράλληλα με όλες τις μεσαίες κολόνες. Πέρα από παράλληλα θα ενώνονται και οριζόντια.
Όλες οι κολόνες μας είναι έτοιμες. Σειρά τώρα έχουν και τα κάγκελα ασφαλείας. Στην ταράτσα σε κάθε κολόνα θα υπάρχει από ένας πυρσός για φωτισμό. Μόνο στις τελευταίες κολόνες θα υπάρχει φωτισμός και από την πίσω πλευρά, ώστε να φωτίζει ολόκληρη η ταράτσα και να μην υπάρχουν σκοτεινά σημεία. Όλη η ταράτσα γύρω-γύρω θα είναι διακοσμημένη με σκαλοπάτια. Θα τοποθετηθούν και κάποια τελευταία φώτα γύρω-γύρω, ώστε να μην υπάρχουν καθόλου σκοτεινά σημεία. Τοποθετώ λοιπόν και τα τελευταία φώτα και στη συνέχεια ίσως προσθέσουμε μερικά ακόμα. Αν και δεν βλέπω κάπου να χρειάζεται παραπάνω φώτα, είναι η αλήθεια. Οπότε αυτό είναι το σούπερ μάρκετ μας. Είναι αρκετά μεγάλο και πολύπλοκο σαν κατασκευή, γι' αυτό και μου πήρε τόσες μέρες να το τελειώσω μαζί με όλες τις διορθώσεις που έκανα ενδιάμεσα. Άρα πλέον η πόλη μας έχει και ένα σούπερ μάρκετ όπου οι κάτοικοι θα μπορούν να ψωνίζουν τα προϊόντα τους. Πείτε μου στα σχόλια κάτω από αυτό το επεισόδιο τι άλλο θέλετε να δείτε να χτίσω σε αυτή την πόλη. Διαβάζω πάντα όλες τις ιδέες σας. Επίσης, πατήστε like στο βίντεο αν σας άρεσε, κάντε subscribe για να μην χάσετε τα επόμενα επεισόδια και θα τα πούμε στις 80 ημέρες. Αντίο σας.